Καλησπέρα σας. Η εκδήλωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου με τίτλο «Οι κατασταύρωξαρχάκο ποιητές μας» αρχίζει τώρα με ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας. Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος και ακούμε τους Μάνο Κατράκη και Κώστα Πασχάλη. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Φέρνει ένα γόρι το νεκροσέντονο. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Θάνατο στάλα. Θάνατος μονάχα, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Ψηλά παίρνει ο αγέρας τα βαμπάκια, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Το ξίδιος παίρνει κρίσταλο, και νίκελ, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Παλεύει περιστέρα με το αγρίμι, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Η σάρκα με ένα κέρατο θλιμμένο, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Χορδί τυμπάνω αρχίζει να χτυπά, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Αρσενικού καμπάνες και ο καπνός, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Βουβή συντρόφι στα χαρασοκάκια, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Του Ταύρου η καρδιά μονάχα ολόρθη, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Όταν ο υδρότας χιόνι αργά γινόταν, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Όταν η αρένα γέμισε με ιόδιο, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Τα αυγά του στην πληγή άφησε ο θάνατος, πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει.
Παίω η γνάθεια στο θάνατο του Πορτομέρος. Γύρα με να βρει την αμή και που περάει η αμυδανή. Γύρα με τη σωστή χαριά τον ήρω του αλλάζει δρόμο. Γύρω με το όμορφο κορμί του και βρήκε το χειμένο του αίμα. Έκλεισε τα μάτια που είδε τα κέρατα κοντά του. Όμως οι τρομερές μανάδες ανασηκώσαν το κεφάλι. Και από τα βοσκοτόπια πέρα ήρθε ένα μυστικό τραγούδι. Που αγελαδάριδες ομίχλεις τραγούδαγαν σε ουράνιους ταύρους.
Οι κατασταύρο ξαρχάκο ποιητές μας. Αυτό είναι το θέμα της βραδιάς. Οι ομιλητές είναι Κώστας Γεωργουσόπουλος, φιλόλογος κριτικός θεάτρου, Γιώργος Μονεμβασίτης μουσικολόγος, Κώστας Κίτσιος φυσικός, Κώστας Φέρης σκηνοθέτης και Γιάννης Σολδάτος σκηνοθέτης. Τους παρακαλώ να έρθουν στα μικρόφωνα, στο βήμα. Να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Απόψε είναι μια ξεχωριστή και μεγάλη βραδιά για μας. Τιμάμε ένα τόσο μεγάλο όνομα, ένα τόσο μεγάλο συνθέτη. Τους ομιλητές τους ακούσατε και πριν, σαν Ήγγυλο Κωνσταντίνος. Δεν έχει έρθει ακόμη ο Κώστας Οφέρης και λίγο ανησυχούμε. Είναι συνεπής πάντα και έπρεπε να είναι εδώ παρατέταρτο το αργότερο, αλλά ελπίζω στη διάρκεια της συζήτησης θα εμφανιστεί. Ακούσαμε πριν αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Ο Γιώργος ο Μονεμβασίτης, χωρίς να το ξέρει ότι θα το έχουμε, μου είπε ότι έχει σημειώσει αρκετά πράγματα να μας πει, οπότε ας του δώσουμε πρώτα το λόγο. Ο Γιώργος ο Μονεμβασίτης είναι μουσικολόγος, θα μιλήσει για όλη τη μουσική πορεία του Σταύρου Ξαρχάκου. Κύριος Κίτσιος δίπλα θα μιλήσει σε προσωπικό επίπεδο γιατί είναι προσωπικός του φίλος, φυσικός. Και ο Κώστας ο Γεργουσόπλος είναι ο Κώστας ο Γεργουσόπλος, οπότε μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Ο Φέρης, που φαντάζομαι θα έρθει στη διάρκεια της ζήτησης, θα μιλήσει για την κινηματογραφική πορεία κυρίως του Σταύρου Ξαρχάκου από την εποχή των Κόκκινων Φαναριών και της Λόλας, με αποκορύφωμα βέβαια αυτό το μεγάλο ρεμπέτικο που κάνανε μαζί. Γιώργο. Πάρε το λόγο. Καλησπέρα και καλό μήνα. Ο Σταύρος Ξαρχάκος άρχισε να συντάσσει νωρίς-νωρίς το δικό του ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αυτόφωτος, χωρίς να ακολουθεί τα χνάρια κανενός, χάραξε μια ξεχωριστή διαδρομή με πολλούς σημαντικούς σταθμούς. Στην περίπτωσή του, ο χαρακτηρισμός χαρισματικός ταιριάζει απόλυτα. Μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους αιμοδότες του ελληνικού τραγουδιού στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωσή του. Είναι η κυρίαρχη τρόικα του ελληνικού τραγουδιού, η Αγία Τριάδα του. Κάποιοι τον θέλουν μαθητή του Μάνου και του Μίκη, κάποιοι τον θέλουν και παιδί τους. Μαθητής ναι, γιατί όχι, παιδί όμως όχι, γιατί όπως πολύ πολύ εύστοχα έγραψε πριν λίγα χρόνια ο αείμνηστος συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας, ο Σταύρος, το αδιαφιλονίκητο προγκυπόπλο του ελληνικού τραγουδιού, είναι ο μικρός αδελφός του Μάνου και του Μίκη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 1939, επομένως φέτος έγινε 80 χρονών. Να είναι καλά και να τα κατοστήσει και να τα χιλιάσει. Ο πατέρας του Λεωνίδας καταγόταν από τη Μάνη, από το πανέμορφο πυργοχωριό της Βάθια συγκεκριμένα, και η μητέρα του Πανδώρα Κανακάρη από τη Ζάκυνθο. Η αρχική πρόθεσή του ήταν να σπουδάσει κλασική μουσική. Γράφτηκε γι' αυτό το 1957 στο Οδείο Αθηνών και μαθήτευσε για 2 χρόνια στην τάξη του συνθέτη και μετέπειτα ακαδημαϊκού Μενέλαου Παλάντιου. Όταν όμως του προτάθηκε να συνθέσει λαϊκή μουσική και τραγούδια για το θέατρο και τον κινηματογράφο, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έτσι, σύντομα καθιερώθηκε ως λαϊκός τραγουδοποιός, έχοντας βάλει την υπογραφή του νωρίς-νωρίς σε μερικά λαϊκά τραγούδια που αποδείχθηκαν διαχρονικά
όπως το «Άπονη ζωή», «Στα χέρια σου μεγάλωσαν», «Όνειρο δεμένο στο μουράγιο», «Χάθηκε το φεγγάρι», «Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή». Η μεγάλη επιτυχία και η άμεση καθιέρωση δεν αποπροσανατόλισαν τον Σταύρο Ξαρχάκου, ούτε τον έκαναν να ξεχάσει τα αρχικά μουσικά του σχέδια. Έτσι, το 1967, αφού εντωμεταξύ είχε δώσει και άλλα θαυμαστά δείγματα των ικανοτήτων του, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και άρχισε να σπουδάζει σύνθεση με την πολύπειρη Νάντια Μπουλανζέ. Και όποτε έβρισκε χρόνο και ευκαιρία, ξαναγύριζε στη μεγάλη του αγάπη, την κλασική μουσική, αΐ διδασκόμενος, όπως φαίνεται και από τη μαθητεία του στη Νέα Υόρκη, 10 περίπου χρόνια αργότερα, όταν παρακολούθησε μαθήματα ενορχίστρωσης του Αμερικανού συνθέτη David Diamond στην περίφημη μουσική σχολή Juilliard, αλλά και διεύθυνση ορχήστρας με δάσκαλο τον Μεξικανό ουγγρικής καταγωγής μαέστρο Jorge Mester, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και του δημοφιλούς αρχιμουσικού και συνθέτη Leonard Bernstein. Το καλοκαίρι του 1978 προκάλεσε, καθώς διεύθυνε στο Λυκαβητό, έργα του Αντώνιο Βιβάλντι, ερμηνευμένα από μπουζούκια. Το 1979 πρωτοεμφανίστηκε ως αρχιμουσικός συμφωνικής ορχήστρας στη Νέα Υόρκη. Τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς, στις 25 και 26 συγκεκριμένα, διεύθυνε στο Ηρώδιο την Αμερικανική Συμφωνική Ορχήστρα σε 2 συναυλίες ενταγμένες στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών. Τα προγράμματά τους, διαφορετικά κάθε βραδιά, ήσαν απαιτητικά, καθώς δομήθηκαν με έργα του Τζοακίνο Ροσίνι, του Γκούσταβ Μάλερ, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Μόδες του Μούσοξκι, του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, του Εντουάρ Λαλό και του Πιότερ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Έκτοτε, ο Σταύρος Ξαρχάκος διεύθυνε κατά καιρούς διάφορα συμφωνικά σύνολα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ανάγκη του, ωστόσο, να συνεχίσει να εκφράζεται λαϊκά, ποτέ δεν σίγασε. Το θέατρο και ο κινηματογράφος, αλλά και η τηλεόραση ως ένα βαθμό, συνέχισαν να του προμηθεύουν υλικό που διήγηρε τη δημιουργική του διάθεση. Στις μουσικές και τα τραγούδια που συνέθεσε για τη σκηνή και την οθόνη, ανακαλύπτει, όχι σπάνια ο φιλέρευνος ακροατής, σπέρματα από μετέπειτα δημοφιλή τραγούδια του. Ελάχιστο, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην ταινία Λυσιστράτη, την οποία σκηνοθέτησε το 1972 ο Γιώργος Ζερβουλάκος και τη μουσική της είχε συνθέσει ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Λυσιστράτη Τζένι Καρέζη τραγουδούσε «Πάντα κυρά, ειρήνη αν θες να έχεις», η στίχη του Γιώργου Ζερβουλάκου. Ανεξήγητα, το τραγούδι αυτό απουσιάζει από την μετέπειτα σχετικά πρόσφατη δισκογραφική έκδοση με τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας. Με άλλους στίχους, υπογεγραμμένους στη φορά αυτή από τον Νίκο Γκάτσο και με όνομα «Νιν και Αΐ», το τραγούδι αυτό κόσμησε τον ομώνυμο ξεχωριστό, συγκλονιστικό αν τον χαρακτηρίζαμε δεν θα ήταν υπερβολή, κύκλο τραγουδιών με έντονο πολιτικό χαρακτήρα που εκδόθηκε δισκογραφημένος το 1974. Η 15η δαετία 1963-1977 μπορεί να θεωρηθεί ως η πλέον καρποφόρα για τον τραγουδοποιό Σταύρο Ξαρχάκο. Στην περίοδο αυτή κατέθεσε 2 ακόμη ξεχωριστά ηχογραφήματα, πλέον όσων έχουν ήδη αναφερθεί, τα οποία ικανοποιούν απολύτως τις προδιαγραφές του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου, η λογοτεχνία επισκηνής, το «Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσιεθ Μεχίας» και το «Μεγάλο μας τσίρκο», 1974 αυτό, τραγούδια για το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1973, προκαλώντας την οργή και την επέμβαση της τότε χουντικής κυβέρνησης. Η μετά το 1977 επισταμένη ανασχόλησή του με τη λόγια μουσική μείωσαν σημαντικά την τραγουδιστική παραγωγικότητά του. Κάποιοι μάλιστα θεώρησαν ότι στέρεψε. Την αποστομωτική απάντηση έδωσε το 1983 όταν αξιοποιώντας συναρπαστικά τις υπέροχες στιχουργικές εμπνεύσεις του Νίκου Γκάτσου παρουσίασε τα τραγούδια που συνέθεσε για την ταινία του Κώστα Φέρη «Ρεμπέτικο». Θεσπέσια τραγούδια που επαναπροσδιορίζαν με ανεπανάληπτο τρόπο την ιδιαίτερη αυτή έκφραση του ελληνικού τραγουδιού. Έκτοτε, έστω και όχι με την επιθυμητή συχνότητα, αποδείκνυε με τις προτάσεις του ότι το χάρισμα παραμένει χάρισμα. Δισκογραφικές εκδόσεις, Ξαρχάκος Πάριος, «Τα κατά Μάρκον», «Αγάπη είναι η ζωή».
Το 1986 προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ελληνική λαϊκή μουσική, καθώς εκδόθηκε από την κρατεά και ιστορική δισκογραφική εταιρεία λόγιας μουσικής Deutsche Grammophon, ηχογράφημα με τίτλο «Songs My Country Taught Me», τραγούδια που με δίδαξε η πατρίδα μου, στο οποίο η διεθνώς καταξιωμένη μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα εμήνευε τραγούδια τον Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη και Ξαρχάκου, ενορχιστρωμένα από τον τελευταίο, ο οποίος διήθινε και το μουσικό σύνολο που τη συνόδευε. Για τη σημερινή απουσία του από το προσκήνιο του ελληνικού τραγουδιού με νέα τραγούδια, ο ίδιος δήλωσε πριν από λίγα χρόνια: «Όλα τα τραγούδια μου, ή σχεδόν όλα, προέρχονται από κινηματογραφικά ή θεατρικά έργα. Είχα ένα κινηματογραφικό ή θεατρικό ερέθισμα για να γράψω τραγούδι. Τώρα δεν έχω». Ανήσυχος πάντοτε, έως ασυμβίβαστος, πλην όμως εξαιρετικά σεμνός και εσωστρεφής, ο Σταύρος Ξαρχάκος ασχολήθηκε και με τα κοινά. Διετέλεσε δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων και αργότερα αντιδήμαρχος πολιτισμού με σημαντικό έργο. Δικές του ιδέες ήταν η μουσική Αθήνα, τα δρόμενα, οι μήνες τεχνών. Επίσης, διετέλεσε βουλευτής Αθηνών το 1989, αλλά παραιτήθηκε πολύ σύντομα όταν αντιλήφθηκε ότι η πολιτική, όπως ασκείται σε αυτόν τον τόπο, δεν ήταν συμβατή με τον πολιτισμό. Το 1994 διορίστηκε πρόεδρος του Οργανισμού Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, όμως πάλι παραιτήθηκε, διαπιστώνοντας την άρνηση του κράτους να βοηθήσει πραγματικά τον πολιτισμό. Το Μάιο του 2013 ορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου. Παραιτήθηκε όμως δύο μήνες αργότερα για λόγους δεοντολογίας. Το εξαιρετικό πολιτικό ένστικτο και η ιδιορατικότητα του Σταύρου Ξαρχάκου αποδεικνύονται τρανταχτά στο σημείωμά του που συνόδευε το 1991 τη δισκογραφική έκδοση «Τα Καταμάρκων». Αναφέρει μεταξύ άλλων σε αυτό: «Τα Καταμάρκων τραγούδια του Νίκου Γκάτσου διαπερνούν τα αδιαφανή κρίσταλα της σύγχρονης αναλγησίας μας. Αποκαλύπτουν την πραγματικότητα της σύγχρονης πολιτικής μας ζωής με τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα και σαν υστέρια φτάνουν ως το κόκαλο της ευθύνης όλων μας για το κακό που μας τριγυρνά και απειλεί να μας καταστρέψει». Επαναλαμβάνω, τα λόγια αυτά τα έγραψε το 1991. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων ως τραγουδοποιός που εμπλούτησε την ελληνική μουσική με υπέροχα όσο και διαχρονικά ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Η εργογραφία του, ωστόσο, εκτείνεται πολύ πέραν αυτών. Οι ακαδημαϊκές μουσικές σπουδές τις οποίες πραγματοποίησε, μόνο τη σχετικά περιορισμένης διάρκειας, αλλά και διάσπαρτες στον χρόνο, του παρήχαν τα απαραίτητα εφόδια τα οποία ενίσχυσαν τα φυσικά του χαρίσματα στην προσπάθεια διερεύνησης πιο απαιτητικών μουσικών εκφράσεων και τεχνοτροπιών, καθώς και στη διείσδυση σε αυτές. Έτσι, ο κατάλογος έργων του έχει εμπλουτιστεί με ιδιαίτερα έργα και δημιουργικές προσπάθειες πέρα από αυτά που χάρισαν την αναγνώριση και την καθιέρωση όπου ελληνισμός. Υπάρχει λοιπόν και Σταύρος Ξαρχάκος πέρα από την άπονη ζωή και τη φτωχολογιά. Η αισθητική των συνθεμάτων του έχει χωρίς παρεκκλήσεις στις βάσεις της στην παραδοσιακή αρμονία. Το μουσικό του βλέμμα, ακόμη και στις λιγοστές περιπτώσεις που έχει σύγχρονους προσανατολισμούς, κινείται ανάμεσα στον νεοκλασικισμό και τον νεορομαντισμό. Η προσπάθεια ομαδοποίησης της μουσικής δημιουργίας του Σταύρου Ξαρχάκου αποφέρει τις ακόλουθες κατηγορίες: λαϊκά τραγούδια, κύκλοι τραγουδιών, φωνητικά έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι όπερες, ορχιστρικά έργα, οργανικά έργα, μουσική για το αρχαίο δράμα, τραγωδία και αττική κωμωδία, μουσική για το θέατρο, ελληνικά και ξένα έργα, μουσική για τον κινηματογράφο, μουσική για την τηλεόραση, μουσική μπαλέτου, μουσικές παραστάσεις και τέλος ενορχιστρώσεις. Ώρες πολλές θα χρειαζόντουσαν για να αναφερθούμε απλώς και όχι για να αποτιμηθούν όλα αυτά τα έργα του. Αν κάποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί για αυτά, ας καταφύγει στο αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο που πραγματοποίησε στο τεύχος του αριθμός 56 το 2015 το περιοδικό Μετρονόμος που υπηρετεί με αφοσίωση και αξιοσύνη το ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική. Εδώ πιο πέρα, σε αυτή τη γιορτή, θα βρείτε περίπτερο του Μετρονόμου, στο οποίο φρονώ ότι θα βρείτε και το αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο. Ας μου επιτραπεί, πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου, να αναφερθώ με δύο λόγια παραπάνω στο πλέον ξεχωριστό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου
από όσα βεβαίως έχουν δισκογραφηθεί, γιατί υπάρχουν αρκετά που παραμένουν αδισκογράφητα. Πρόκειται για το θρήνο για τον Ιγνάτιο Σάντσι Ευμεχίας, ακούσαμε πριν λίγο την ηχογραφημένη μαρτυρία, το οποίο βεβαίως ανήκει στην κατηγορία φωνητικά έργα. Πέραν της εφάνταστης μουσικής σύλληψης και της πρωτότυπης μουσικής φόρμας, το έργο είναι ξεχωριστό για έναν ακόμη λόγο. Για τη δημιουργία του, ο Μουσουργός μελοποίησε ποίηση, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για αυτόν, μόλον ότι οι εποχές ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Ιδού λοιπόν η λογοτεχνία επί σκηνής. Η φόρμα του εκτεταμένου φωνητικού έργου απασχόλησε σχετικά νωρίς τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ήδη το 1965 συνέθεσε το πρώτο του σχετικό έργο, το Ρέκβιεμ για μεσόφωνο, βαρύτονο, μεικτή χοροδία και ορχήστρα εγχόρδων. Το επόμενο μεγάλο φωνητικό του έργο είναι το κορυφαίο της κατηγορίας. Αξιοποιώντας την εξαιρετική απόδοση στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο της ποιητικής σύνθεσης του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, θρήνος για τον Ιγνάτιο Σάντσιεθ Μεχίας, κάποιοι τον θέλουν σωστά Σάντσεθ και όχι Σάντσιεθ όπως είχε αποδώσει το όνομά του ο Νίκος Γκάτσος, ο συνθέτης κατέθεσε μια εμβληματική άτυπη καντάτα για αφηγητή, βαρύτονο και μικρή χοροδία και μικρή ορχήστρα, συγγνώμη, η οποία αποδεικνύει εμφαντικά τις πέραν του απλού τραγουδιού ικανότητές του. Πρόκειται κατά τη θεοδωρακική ορολογία για ένα μετασυμφωνικό έργο. Ο Λόρκα έγραψε το ελεγιακό αυτό ποίημά του συγκλονισμένος από το άγγελμα του θανάτου του φίλου του και εξαιρετικά δημοφιλού σταυρομάχου και διανοούμενου Ιγνάτιο Σάντσεθ Μεχίας. Ο Σταύρος Καρχάκος άρχισε να μελοποιεί τον ποιητικό λόγο το 1968 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για μουσικές σπουδές, όταν ο Νίκος Γκάτσος του έστειλε την ελληνική απόδοση του ποίηματος μαζί με την προτροπή να τον μελοποιήσει. Πάλεψε με τον ποιητικό λόγο για περίπου 2,5 χρόνια, όπως ομολογεί ο ίδιος, μέχρι να κατασταλάξει σε αυτό που έκανε ταιριαστεί τη μουσική του άποψη με τη δραματική ένταση. Η επαναλαμβανόμενη κραυγή σπαραγμός 5 η ώρα που βραδιάζει, γύρω από την οποία στείνει ο Λόρκα το χορό του λόγου του και η οποία μοιάζει σαν συνεχές σπυροκόπημα στο πρώτο μέρος του τετραμερούς έργου, το χτύπημα και ο θάνατος, αξιοποιήθηκε καταλυτικά όπως ορίστηκε να ερμηνεύεται από τον αφηγητή και όχι από τον τραγουδιστή. Ο συνδυασμός της αφήγησης με τη μουσική που έχει ως κύριους εκφραστές της το σαντούρι, το μπουζούκι και το τύμπανο είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Όπως και ολόκληρο το ξεχωριστό αυτό σύνθημα που συνδυάζει μουσικά στοιχεία από τη λόγια μουσική με λαϊκά που προσδιορίζουν άλλοτε τον ισπανικό, άλλοτε τον ελληνικό πολιτισμό. Αναζητώντας το κλειδί που θα ξεκλείδωνε τις μουσικές που έκρυβε μέσα του, ο συνθέτης, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, το βρήκε στον τελευταίο στίχο του ποιητικού λόγου. «Και ένα αεράκι όπου κλαίγε στα λιόδεντρα θυμάμαι». Το έργο δισκογραφήθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωσή του το 1971 στην Αθήνα, χάρη στην υποστήριξη και την υπομονή του τότε διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, Τάκη Β. Λαμπρόπουλου. Ευτύχησε να έχει ως ερμηνευτές τους καλύτερους. Αφηγητής ο Μάνος Κατράκης, τραγουδιστής ο σπουδαίος βαρύτονος Κώστας Πασχάλης, μπουζούκι ο Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης, σαντούρι ο Τάσος Διακοδόγης. Την ηχογράφηση του έργου άκουσε κάποια στιγμή ο Γάλλος σκηνοθέτης και παραγωγός Πιέρ Ζουρντάν και συγκλονίστηκε. Έτσι, το 1993 ζήτησε από το συνθέτη να το επεξεργαστεί στα ισπανικά για να το παρουσιάσει στο αυτοκρατορικό θεατρικό, στο αυτοκρατορικό θέατρο της Κομπιένης, στο οποίο στεγάζεται το Γαλλικό Θέατρο της Μουσικής. Και αυτό το είχε ιδρύσει ο Ζουρντάν το 1988 και ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του. Η επανεπεξεργασία απέδωσε μια μορφή λυρικής τραγωδίας για αφηγήτρια, μεσόφωνο, χοροδία και συμφωνική ορχήστρα, στην οποία εκτός των άλλων αναθεωρήσεων αντικαταστάθηκαν τα ελληνικά λαϊκά όργανα με αντίστοιχα ισπανικά, δύο κιθάρες φλαμέγκο. Ο σκηνοθέτης σημείωσε ότι όταν παρέλαβε τη χειρόγραφη παρτιτούρα, εντυπωσιάστηκε από την παράμιλη ομορφιά της νέας εκδοχής και αυτομάτως το μυαλό του πήγε στην Λουσίλ Βινιόν για το τραγούδι και την Ιζαμπέλ Αγιουκάρ για το αφηγηματικό μέρος. Με αυτές ως βασικές ερμηνεύτριες, σκηνικά και κουστούμια σχεδιασμένα από τον γνωστό μαυροβούνιο ζωγράφο Νταντό, σε σκηνοθεσία Πιέρ Ζουρντάν φυσικά, και μουσική διεύθυνση από το συνθέτη, το έργο παρουσιάστηκε στη νέα του μορφή ως λυρική τραγωδία σε δύο πράξεις στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Κομπιένης την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 1996 με εξαιρετική επιτυχία.
Η παράσταση επαναλήφθηκε άλλες 4 φορές. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς το έργο παρουσιάστηκε με τους ίδιους συντελεστές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ευκαιρίες δοθήσεις, το έργο ηχογραφήθηκε, το ηχογράφημα ωστόσο δεν εκδόθηκε παρά 10 χρόνια αργότερα. Η φροντισμένη έκδοση περιείχε 2 δίσκους ακτίνας και ως προανάκρουσμα την προγενέστερη απαγγελία του Νίκου Γκάτσου σε ένα απόσπασμα από το τρίτο μέρος της ποιητικής σύνθεσης. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην έκδοση αυτή το έργο αναφέρεται ως θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας. Σάντσεθ λοιπόν και όχι Σάντσιεθ ακόμη και σε κείμενο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Γκάτσος. Πολλά από τα πολύ αγαπημένα και πολυτραγουδισμένα τραγούδια του, τη μουσική για τον κινηματογράφο 35 ταινίες, τη μουσική για την τηλεόραση 10 παραγωγές, το θέατρο 34 έργα και το αρχαίο δράμα 5 έργα που του έχουν αποφέρει πολλά βραβεία σε κινηματογραφικά και μουσικά φεστιβάλ, έχουν αποτυπωθεί σε 100 περίπου μέχρι σήμερα δισκογραφικές εκδόσεις. Εκτός αυτών όμως, ο Σταύρος Καρχάκος έχει συνθέσει, όπως προαναφέρθηκε, διάφορα αμιγώς λόγια έργα, φωνητικά και συμφωνικά, έργα για μικρά σύνολα, μουσική μπαλέτου, ακόμη και όπερες. Χάρη στα διαχρονικά τραγούδια του, ωστόσο, αγαπήθηκε μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης, όπου υπάρχει ελληνισμός. Γιατί, όπως έχει δηλώσει ο στενός συνεργάτης του Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Ξαρχάκος μας έδωσε τα πιο αληθινά τραγούδια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Γιώργο Μαρβασίτη. Όπως καταλάβατε, ήρθε και ο τέταρτος των ομιλητών, ο Κώστας Φέρης. Θα τον αφήσουμε να προσαρμοστεί και θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Μετά από τον ιστορικό και κριτικό της μουσικής, οι δικές μας συνεισφορές νομίζω θα είναι περισσότερο προσωπικότερες, δεδομένου ότι ήταν εξαντλητική η ανάλυση του έργου του Ξαρχάκου από τον Μούνα Βασίλη. Αγαπητοί φίλοι, απόψε πέρα από όλα τα άλλα, γιορτάζουμε το γάμο του Ξαρχάκου με τον ποιητικό λόγο. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στην ελληνική γλώσσα των τελευταίων ετών, θα έλεγα στην εμπορική γλώσσα. Προσπαθούν να ξεχωρίσουν την ποιησία από τους στίχους για τραγούδι. Πρόκειται περί κλασικής ηλιθιότητας. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πραγματική ποιήση και στην ποιήση για το τραγούδι. Ο πρώτος τραγουδοποιός στην ιστορία του πολιτισμού είναι στην Οδύσσια ο Φήμιος. Αυτός τραγουδάει στο παλάτι εκεί όταν ο εξόριστος Οδυσσέας στο σπίτι των Φεάκων ακούει ένα τραγουδιστή. Και από εκεί πέρα έρχονται οι μεγάλοι τραγουδοποιοί, παρακαλώ, της ιστορίας του πολιτισμού. Ανάμεσά τους η Σαπφό. Η Σαπφό δεν έγραφε ποίηματα και ποιητικές συλλογές για να διαβάζεται το βράδυ. Έγραφε τραγούδια. Τραγούδια που μελοποίησε η ίδια. Και όλοι οι μεγάλοι λυρικοί ποιητές, γι' αυτό ονομάζονταν λυρικοί ποιητές, γιατί συνοδεύονταν τραγούδια τους από όργανο, από τη λύρα. Από σε εμάς αργότερα από το κλαρίνο, από το μπουζούκι, από το μαντολίνο, από τη φυσαρμόνικα. Η μεγάλη λοιπόν ποίηση είναι ακριβώς εκείνη που απευθύνεται στα μεγάλα πλήθη και στη μεγάλη συναισθηματική φόρτιση του λαϊκού αισθήματος και προσπαθεί να δημιουργήσει ακριβώς τις μεγάλες ταραχές που δημιουργεί ο ποιητικός λόγος μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Είναι άλλο πράγμα αυτό που αργότερα έγινε αστική συνήθεια με τα ποίηματα που γράφονται στις συλλογές για να κυκλοφορήσουν στις παρέες. Ενδιαφέρουσα, μεγάλη ποίηση κι αυτή, αλλά περιορισμένη. Στα χρόνια μας μάλιστα σήμερα έχει γίνει σχεδόν, θα λέγε κανένας, ένα είδος
συνωμοσίες. Σήμερα οι ποιητές που γράφουνε ανταλλάσσουν τα ποίηματα μεταξύ τους ουσιαστικά και δεν απευθύνονται στο μεγάλο κοινό τόσο που καμιά φορά δεν μπορείς να καταλάβεις την εμπειρία που μεταφέρουνε για να συμμετέχεις σε αυτήν. Ο Ξαρχάκος λοιπόν μαζί με τους μεγάλους προηγούμενους όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, αλλά και παλιότερα ο Ατίκ, ο Χερόπουλος και βεβαίως οι μεγάλοι μας λαϊκοί συνθέτες και οι δημοτικοί μας συνθέτες, ο ανώνυμος αυτός λαός, ο οποίος έγραψε αριστουργήματα, αναφέρονται στις εμπειρίες της καθημερινότητας, σε όλες τις, τις εμπειρίες της καθημερινότητας. Ενώ στην απογοήτευση, στην προδοσία, στον έρωτα, στο θάνατο. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της ποιήσεως. Αυτή είναι η μεγάλη ύλη που δημιούργησε τη μεγάλη ποιητική παράδοση όλων των εποχών και όλων των αιώνων, ακόμα και των φυλών του δάσους ουσιαστικά της σημερινής, πώς τα λένε, τραγωδίες που υπάρχει στη Βραζιλία. Τραγούδια δημοτικά, λαϊκά, που αναφέρονται στα πάθη και στις εμπειρίες ενός λαού. Ο Ξαρχάκος λοιπόν εκπροσωπεί αυτή τη μεγάλη παράδοση και μελοποιώντας ποιήματα μεγάλων ποιητών που αναφέρθηκαν σε αυτή την παράδοση, ανάμεσά τους στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο. Αγαπητοί φίλοι, κανένας δεν έχει εκτιμήσει τη μεγάλη ουσιαστική προσφορά του Γκάτσου εγκαταλείποντας τη λεγόμενη προσωπική ποίηση, γράφοντας την Αμοργό, την άφησε στην πάντα, θεωρήθηκε το αριστούργημα της εποχής του μαζί με τον Μπολιβάρ του Εγγονόπουλου, τα παράτησε στη μέση για να γράψει τραγούδια χωρίς καμιά έκπτωση ούτε στις εμπειρίες του, ούτε στη στιχουργική του, ούτε ουσιαστικά στη θεματολογία του. Αυτό το υλικό παρέλαβε ο Ξαρχάκος. Αυτή τη μεγάλη παράδοση που έρχεται πίσω από τα τραγούδια του Παλαμά. «Τα τραγούδια της πατρίδας μου» είναι ο πρώτος τίτλος των ποιημάτων του Παλαμά. «Τα τραγούδια της πατρίδας μου». Και φυσικά αναφέρεται στο Μεσολόγγι, στις εμπειρίες από τη Λιμνοθάλασσα. Δεν είναι πάντα οι μεγάλες ιδέες η ποίηση. Η ποίηση, έλεγε ένας μεγάλος σύγχρονος ποιητής Γάλλος, έλεγε «Η ποίηση δεν γίνεται με ιδέες. Η ποίηση γίνεται με λέξεις. Με λέξεις γίνεται. Βγάλτε μια λέξη από ένα ποίημα του Γκάτσου και θα δείτε ότι αλλάζει το νόημα. Βγάλτε μια λέξη από την ποιητική διαδικασία του Λιβαδίτη και θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Όλα γίνονται με λέξεις. Λέξεις φορτισμένες από την καθημερινή εμπειρία. Λέξεις φορτισμένες από τα πάθη των ανθρώπων, από τις κραυγές των ανθρώπων, από τους επιθανάτιους ρόγχους των ανθρώπων, από τα κλάματα των μωρών. Αυτή είναι η μεγάλη ύλη για το τραγούδι όλων των εποχών. Ο Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν ουσιαστικά ανήκει σε αυτή τη μεγάλη παράδοση. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια. Τι μεγαλύτερη παρηγοριά. Τι μεγαλύτερη τιμή ταυτόχρονος για έναν συνθέτη να τραγουδιέται στις γειτονιές, στα πάρτι, στις θλίψεις, στους γάμους, στα μνημόσυνα. Τι είναι μεγαλύτερη τιμή από ένα ποιητή από αυτό. Κάθε φορά που κάθεσαι στο παγκάκι με το κορίτσι σου, κάθε φορά που κάθεσαι στο παγκάκι με το θυμωμένο πατέρα σου, ουσιαστικά σου έρχεται ένα στίχος του Γκάτσου και προσπαθείς να τον τραγουδήσεις ή προσπαθείς να τον αγγίξεις για παρηγοριά. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη προσφορά ανάμεσα στους άλλους σημαντικούς συνθέτες γενιάς του Ξαρχάκου, ο οποίος έμεινε πιστός στα όρια μιας ποιότητας. Δεν ευτέλησε το επάγγελμά του. Πολύ μεγάλη πειρασμή σε αυτόν τον τόπο. Πολύ μεγάλη η πειρασμή της λεγόμενης
επιτυχίας. Πήγε κόντρα σε αυτό. Και παρόλα αυτά έκανε επιτυχίες. Δηλαδή ανέβασε το επίπεδο του γούστου του ελληνικού λαού. Μαζί με άλλους βεβαίως άξιους συναδέλφους. Και του οφείλουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού μας. Φοβάμαι ότι στο μέλλον, όταν θα μιλάμε για αυτή την εποχή, δεν θα αναφερόμαστε ούτε σε μνημόνια, δεν θα αναφερόμαστε ούτε σε, πώς το λένε, σε νόμους, σε επιτυχίες, σε τούτο, σε τάλλο της πολιτικής ή της άλλης ζωής. Θα λέμε στην εποχή που τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι. Την εποχή που μας ενέπνευσε αυτή η μελωδία. Στην εποχή που παρηγορηθήκαμε με αυτή τη μεγάλη λαϊκή ποίηση. Και παρακαλώ κρατήστε τη λέξη λαϊκή ποίηση, όχι λαϊκίστικη ποίηση. Όλη η μεγάλη ποίηση των αιώνων είναι λαϊκή. Ο Ουγκό τραγουδήθηκε από τα πλήθη. Όλοι οι μεγάλοι ποιητές των αιώνων και βέβαια ανάμεσα σε αυτούς η μεγάλη λαϊκή, πώς το λένε, μελωδή του Βυζαντίου. Τι μεγαλύτερη επιτυχία από τον Άσο Ρωμανός ο μελωδός. Υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία. Τραγουδιέται σε όλα τα χωριά του κόσμου. Κυριακάτικα, Πασχαλιάτικα. Τι άλλο μεγαλύτερο από αυτήν την επιτυχία μπορεί να έχεις. Να σε αγγίζει ακριβώς η μεγάλη ποιήση. Ο Ξαρχάκος ανήκει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων και του οφείλουμε ουσιαστικά μεγάλη ευγνωμοσύνη που ακόμα υπάρχει, μιλάει, σκέπτεται, γράφει και μας παρηγορεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον δάσκαλο Κώστα Γεωργουσόπουλο και τώρα να περάσουμε στο σκηνοθέτη Κώστα Φέρη με τον οποίο συνθέτης συνεργάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν μέχρι να φτάσουν σε εκείνο το εκθαμβωτικό ρεμπέτικο. Θα είμαι όσο μπορώ σύντομος. Δεν πρόκειται φυσικά να ασχοληθώ με τους άλλους ποιητές γιατί δεν θα είμαι ειλικρινής και προτιμώ να μιλήσω για τον εαυτό μου έστω και αν αυτό φανεί σαν αλαζονία ή έπαρση. Είναι γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ποια ήταν η σχέση μου με τον Σταύρο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και τη μουσική. Φυσικά ο κύριος Γεωργουσόπουλος μου κλέψε το πρώτο μέρος που θέλω να πω για την ποίηση που είναι από τη φύση της μαζί με μουσική. Και μάλιστα θα θυμηθώ τον Ευρυπίδη που αποδεδειγμένα σώθηκε το κατολοφύρωμε από τον Ορέστη του Ευρυπίδη η μουσική του και είναι και υπέροχη μάλιστα, δεν νοείται ποίηση χωρίς τη μουσική της. Η ποίηση είναι το τραγούδι, μιλάω στη ρίζα της, και αυτό το πράγμα μέσα στους αιώνες επανέρχεται με τους συμβολιστές, τους Γάλλους. Θα εξηγήσω τώρα γιατί περνάω στους συμβολιστές. Ο Βερλέν λέει για το συμβολισμό, στο ποίημα που λέγεται «Τέχνη ποιητική», παρακαλώ. «De la musique avant toute chose». Μουσική πριν απ' όλα. Η ποίηση είναι μουσική και η μουσική είναι ποίηση. Ένα και το αυτό. Εδώ έχει επιτευχθεί σύνδεξη. Γιατί αναφέρομαι λοιπόν στο Βερλέν και στους συμβολιστές. Γιατί ψάχνοντας τον Παπαδιαμάντη, ακόμα την εποχή που ετοιμάζαμε τους εμπόρους των εθνών, ανακάλυψα με έκπληξή μου και μάλιστα το διασταύρωσα μετά με πληροφορίες και στοιχεία από τη ζωή του και τις επαφές του, ότι εν αγνία του ο Παπαδιαμάντης ήταν ο πρώτος συμβολιστής της πρόζας. Η πρόζα του Παπαδιαμάντη ακολουθεί όλους τους κανόνες των συμβολιστών, Βερλέν, Ραμπό, Μποντλέρ κλπ. Επίσης, κατά περίεργο τρόπο, υπάρχει και η αντίστοιχη ενασχόληση του Παπαδιαμάντη με αυτά που ονομάζουμε ναρκωτικά, τις ουσίες, όπως και οι συμβολιστές, το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παπαδιαμάντης είναι καταναλωτής φυσικά,
Αλλά ο Παπαδιαμάντης συνδυάζει την έννοια της κατάνοιξης με το θυμίαμα. Και... μεγάλος πότης όμως. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Γιατί λοιπόν το λέω αυτό. Α, επιπλέον ανακάλυψα βέβαια, τότε που έψαχνα να καταλάβω τον Παπαδιαμάντη καλύτερα, ότι ο μεγάλος του θαυμαστής πριν φύγει για τη Γαλλία ήταν ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, του οποίου το επίθετο μοιάζει με του Παπαδιαμάντη, ο οποίος είχε επίσης πατέρα ιερέα όπως και ο Παπαδιαμάντης και επίσης της μητέρας του Παπαδιαμαντόπουλου ήταν η μωραή του όπως και η μητέρα του Παπαδιαμάντη. Πολλές συμπτώσεις σε δύο πρόσωπα που έχουν κάποια σχέση και ξαφνικά ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος φεύγει για το Παρίσι, εμφανίζεται ως Jean Moreas, γίνεται ποιητής και είναι ο άνθρωπος που θα γράψει το μανιφέστο των συμβολιστών. Όλα αυτά μοιάζουν με συμπτώσεις, αλλά εγώ θα πω, όπως λέει και ο Σταύρος, ότι είναι μαγικά πράγματα, όπως ήταν και μαγικές οι συναντήσεις μας όλη αυτή την εποχή, από το 60-61 μέχρι και σήμερα, όπου κατά σύμπτωση γυρίζαμε όλοι από τα ίδια στέκια, γνωριζόμαστε όλοι με όλους και στα καλά καθούμενα το 65 στα γυρίσματα της σφαίρας στην καρδιά, ενώ συνεργάζεται ο Πολέ δηλαδή με τον Θεοδωράκη, συναντάμε τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Το 67 στη Σκύρο κατά σύμπτωση γυρίζω μια ταινία του Πολέ και εκεί εμφανίζεται ο Ξαρχάκος με το κότερό του, το λέμε και γελάμε, τα 7 μέτρα. Και αυτό το πράγμα συνεχίσει και στο Παραΐσι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Συνεργασία όμως δεν είχαμε κάνει. Η ιδέα μου ήρθε από τον Παπαδιαμάντη, όπως είπα προηγουμένως, με τους Εμπόρους των Εθνών. 73 αρχίσαμε να το ετοιμάζουμε. Και φυσικά η σκέψη μου ήταν ότι έπρεπε η μουσική να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ποιος ήταν ο καταλληλότερος, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ωραία. Γίνεται η συμφωνία και γυρνάει και μου λέει, ναι, αλλά εσύ θα γράψεις τους στίχους του τραγουδίου των τίτλων. Ένιωσα μια αμηχανία. Εγώ είχα, σε αντίθεση με τον Γκάτσο, που εγκατέλειψε την σύγχρονη ποίηση, εγώ είχα εγκαταλείψει την παραδοσιακή ποίηση, τη μετρημένη ποίηση, με τους ιάμβους, τους ανάπεστους, τους αμφίβραχης, τις ομοιοκαταληξίες. Έγραφα υπέροχα σονέτα του σε στυλ Λορέντζου Μαβίλη και τα δημοσίευα στον ταχυδρόμο Αλεξανδρίας στη σελίδα του Γλαύκου Αληθέρση. Και ξαφνικά μόλις ήρθα στην Ελλάδα, τα βρήκα όλα αυτά άχρηστα, έκανα κάποιες απόπειρες να γράψω ελεύθερο στίχο, μου βγήκαν σαν χλαμάρες όλα και έτσι εγκατέλειψα την έντεχνη, ας πούμε, ή τη μετρημένη παλιά ποίηση με τις ομοιοκαταληξίες της. Αυτό λοιπόν, το να γράψω στίχους για τραγούδι, λογικά μου ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Όπως αποδείχτηκε άλλωστε με το δεύτερο, το Θωμά. Με τον Παπαδιαμάντη είχα μια μηχανία. Δηλαδή το τραγούδι τώρα σε ποια γλώσσα θα γινόταν. Ήδη είχα μεγάλα αποσπάσματα στη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Με το Τζόγια που τα πήγγειλε. Η γλώσσα να είναι και σύγχρονη θα είναι λίγο αναχρονιστικό σε σχέση με το θέμα. Και το συζητάμε με τον Σταύρο και μου λέει εμψυχρό, πάρε αυτό το βιβλίο και μου δίνει τη συλλογή, την ανθολογία δημοτικής ποίησης της Ακαδημίας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Του Πολίτη ήταν ή της Ακαδημίας, νόμιζα πως της Ακαδημίας. Γιατί του Πολίτη το είχα σπίτι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Το θέμα είναι ότι δεν έδωσα μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και μόλις γύρισα σπίτι, κατέβασα την ανθολογία, το Αποστολίδη φυσικά.
που ήταν πιο κοντινή σε μένα. Και από τον Αποστολίδη πέφτω φυσικά, ψάχνοντας για τα τραγούδια που να έχουν σχέση με το Γλέντι και τα λοιπά, σε ποιον άλλο, στον Μπαταριά, του Μιλτιάδη Μαλακάση. Και διαβάζω στον υπότιτλο του Μπαταριά, ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, από κάτω δημοτικό τραγούδι. Και λέω, είχε δίκιο ο Σταύρος. Και αυτό το ένα Σαββάτο βράδυ γίνεται βασικά ο δεύτερος στίχος, μόνο που σταματάει στο μια Κυριακή, και αρχίζω το άλλο πράγμα που μου είπε ο Σταύρος, δες το σαν παραμύθι. Παραμύθι τι, δεν ήταν μια φορά. Βάλε και ένα μάτια μου από δίπλα, να το τραγούδι. Τελικά λοιπόν αποδείχτηκε ότι το πάντρεμα του δημοτικού λόγου, του λόγου της δημοτικής παράδοσης, με την ψευτοκαθαρεύουσα που δεν είναι καθαρεύουσα του Παπαδιαμάντη, που είναι μια ιδιότυπη καθομιλουμένη της εποχής, ο οποίος βέβαια αργότερα μετά τον Μποέμ, την εποχή του Μποέμ, γράφει τους διαλόγους σε άπτεστη δημοτική, το ιδανικό δέσιμο σε αυτούς τους δύο λόγους γίνεται ανάμεσα στη γλώσσα του Παπαδιαμάντη και τη γλώσσα της δημοτικής παράδοσης, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και έτσι γλιτώνεις και τους αναχρονισμούς και όλα. Η συνέχεια ήταν ένα ποτήρι νερό. Απλά και μόνο ζήσαμε ένα περίεργο επεισόδιο, γιατί μετά από 3 επεισόδια των εμπόρων των εθνών, ο Νίκος Οξυλούρης έκανε την επίσκεψή του στο Πολυτεχνείο και πέφτει η απαγόρευση από τη Χούντα να βάζουμε το τραγούδι στους τίτλους. Τι να κάνουμε λοιπόν, βάζαμε τη μουσική σκέτη χωρίς τους στίχους και έφευγε το tape και το πέραμε πίσω μετά το tape για να το στείλουμε στην Κύπρο, όπου είχε σύμβαση η Χούντα, η κυβέρνηση δηλαδή, η ΕΡΤ, η ΕΙΡ τότε, με την Κύπρο, με το ΡΙΚ, για να μεταδίδεται δωρεάν στο ΡΙΚ. Εμείς λοιπόν πονηρά-πονηρά αντικαθιστούσαμε τη μουσική των τίτλων με το τραγούδι με τη φωνή του Ξυλούρη. Έτσι λοιπόν το ήτανε μια φορά. Έγινε πρώτα γνωστό στην Κύπρο και από την Κύπρο ήρθε στην Ελλάδα και πέρασε η αίσθηση του ελαφρώς αντιστασιακού τραγουδιού με υπονοούμενα. Αυτό είναι το ιστορικό το ένα. Το δεύτερο, για να τελειώσω με το θέμα της ποίησης, για να περάσουμε στη σκηνοθεσία και τη μουσική, το δεύτερο είναι στο ρεμπέτικο που ο ίδιος ο Γκάτσος μου ζήτησε να γράψω το τραγούδι του, όπως είπε ο ίδιος, της παρουσίασης των προσώπων. Μου λέει, αυτό το τραγούδι είναι σεναριακό. Λέω, τι εννοείται, κύριε Γκάτσο, σεναριακό? Λέει, αφορά το ίδιο το σενάριο. Είναι η παρουσίαση των προσώπων. Θα το γράψεις εσύ. Λέω, καλά, το γράψω. Βαριόμουν όμως, βαρδία μου. Κάποια μέρα έχω αρχίσει τα γύρισμα, μου λέει ο Σταύρος αυστηρά με αυτό το γνωστό του αυστηρό τόνο. Δεν ξέρω τίποτα. Κόψε το λαιμό σου. Εάν δεν έχω σήμερα τους στίχους, αύριο είναι το τελευταίο στούντιο που έχουμε, δεν το γράψουμε. Οχ, λέω τώρα. Παίρνω ταξί, πάω προς το Παλιοφάλιρο. Μπλοκάρω ξαφνικά στην Αμφιθέας, απέναντι στο Διογέννης Παλάς. Κόκκινο φανάρι, αλλά και μπλοκάρισμα, μποτιλιάρισμα. Α, λέω, εντάξει, ευκαιρία είναι. Βλέπω το μαγαζί του Παπαθεοχάρη. Α, λέω, έλα στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί? Του Θωμά. Βγάζω ένα χαρτί, αρχίζω και γράφω. Έλα απόψη του Θωμά, Μπαγλαμά. Και Μαρίκα με τον Τέφι, θα γελά και θα σου γνέφει. Μου έφαγε 7 λεπτά. Τα μέτρησα. 7 λεπτά. Λέω, μπράβο, εντάξει, τουλάχιστον αυτή την ποίηση τη γράφω γρήγορα. Ξεπέταγμα που λέμε εμείς. Ανάβουν τα φώτα. Ξεμπλοκάρει η κυκλοφορία, λέει, στο ταξιτζί κάνε 180 μοίρες. Πίσω πάμε Καλλιδρομίου. Πάω Καλλιδρομίου, μου ανοίγει ο Σταύρος, λέω, άντε ρε, πάρτο, παράτα με ήσυχο πια. Με έπληξες. Το παίρνει έτσι, σνόμπ. Ρίχνει μια ματιά, μου λέει, καλό είναι. Το βάζει σαν παρτιτούρα στο πιάνο
και κάθεται εκείνη τη στιγμή. Του λέω, πρόσεξε, μου πήρε 7 λεπτά να το γράψω. Μου λέει, καλά, καλά. Και το βγάζει ο ίδιος τη μουσική του σε 3 λεπτά. Μου σπάσε το ρεκόρ μέσα σε μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη μουσική και την ποίηση. Έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία στην ευαισθησία που έχει ο Σταύρος ο Ξαρχάκος απέναντι στη μουσική ως ποιητής και απέναντι στην ποίηση ως μουσικός. Και αυτό με οδηγεί στο ρεμπέτικο, όπου η συνεργασία μας πια αφορούσε κάτι παραπάνω από απλά τραγούδια, γιατί το κάθε τραγούδι είχε το θέμα του, το χρόνο του, τη χρονολογία του, τη δική του ενορχίστρωση, ανάλογα με την εποχή και την εξέλιξη του ρεμπέτικου, και πολλά 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 άλλα στοιχεία. Ένα από αυτά που πηγάζει από τη γνώση του Σταύρου για την ανατολίτικη μουσική και τα μακάμια. Ξέρουμε όλοι ότι τα μακάμια, δηλαδή οι δρόμοι που σου λέμε εδώ, ο κάθε δρόμος έχει τη δικιά του θεματολογία. Όταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, χωρίζει από τη Μαρή Κανίνου και είναι συνεχωρισμένος, ζητάει από τον Βίρβο να του γράψει όχι ένα τραγούδι, ένα ουσάκ, γιατί το ουσάκ είναι ο δρόμος των τραγουδιών του χωρισμού. Αυτό είναι το θέμα του. Και φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, ένα από τα τραγούδια, το πώς φτιάχτηκαν. Το τραγούδι του χωρισμού στο ρεμπέτικο είναι το «Καίγομαι, καίγομαι». Είναι όταν μένει για πρώτη φορά μόνη της η Μαρίκα, την υποχρεώνει ο Γιωργάκης να τραγουδήσει και με αμηχανία τραγουδάει το πρώτο της τραγούδι. Λέω βέβαια, το πιο φυσικό είναι να γράψει ένα ουσάκ. Όμως ο Σταύρος διάλεξε ένα σαμπάχ, το οποίο σαμπάχ στα πέρσικα λέγεται σεμπά. Τι είναι το σαμπάχ? Το σαμπάχ είναι ένα ιερατικό τραγούδι. Είναι ο δρόμος, ο κατεξοχήν ιερατικός των Σούφι, μαζί με τον Ιαβέντη βέβαια, αλλά το σαμπάχ έχει κάτι παραπάνω από μία ιερότητα της έκστασης. Τι είναι αυτό που έπιασε ο Σταύρος? Ότι ναι μεν η Μαρίκα εκείνη τη στιγμή βγαίνει από τον πρώτο της χωρισμό, δραματικό, αλλά συγχρόνως ζει και το πρώτο της τραγούδι στο πάλκο σε κατάσταση έκστασης και σε κατάσταση κατάληψης, θα λέγαμε, όπου πραγματικά η μουσική, το λεγόμενο σαμπάχ, όπως λένε οι Έλληνες, ή σεμπά, όπως το λένε οι Πέρσες, γιατί σαμπάχ σημαίνει στα αραβικά, σαμπάχ σημαίνει ξημέρωμα. Οι Έλληνες έχουν αδυναμία με την αυγή και το ξημέρωμα, το μήνωρο της αυγής κλπ. Ξημερώνει και βραδιάζει. Όμως στα πέρσικα σεμπά σημαίνει σεμπά, σημαίνει δρόμος ή μακάμι για τους Σούφι. Αυτό σημαίνει ο Σταύρος λειτουργήσε όχι μόνο με το νόημα, τη θεματολογία της στιγμής σε ό,τι αφορά την ηρωίδα, αλλά και την πέρα από αυτή τη θεματολογία, τη σημασία που έχει στην καριέρα της Μαρίκας, που εκείνη τη στιγμή μπαίνει η σφραγίδα ότι θα γίνει τραγουδίστρια. Έφερε δηλαδή μαζί με τη λύπη, έφερε και τη χαρά. Είναι αυτό που λέμε, εντάξει το έχουμε πει πολλές φορές, η χαρμολύπη, η οποία ήρθε μέσω του σαμπάχ, τον Σούφι. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά πράγματα να πω. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που βρέθηκα σε μια τέτοια συνεργασία με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου, όχι μόνο γιατί η ταινία είχε την επιτυχία που είχε,
αλλά γιατί συνεργάστηκα με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο πάνω στην ίδια ταινία. Δηλαδή, ο Σταύρος, όπως άλλωστε και ένας άλλος φίλος μας, κοινός ο Μακαρίτης, ο Τάσος ζωγράφος, συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη κάνοντας σκηνοθεσία. Και εγώ είμαι ένας σκηνοθέτης που συνεργαζόμενος με ένα μουσικό κάνω μουσική. Αυτό το μείγμα, αυτή η σύνδειξη, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες περιπτώσεις. Σε μένα όμως ήταν η δεύτερη φορά, δεν θα πω η πρώτη, ήταν η δεύτερη φορά που μου συνέβαινε. Σταύρο, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον Κώστα Φέρη και με αυτόν ολοκληρώσαμε αρκετά πράγματα, τουλάχιστον πάνω στο δημόσιο έργο του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο επόμενος ομιλητής είναι προσωπικός φίλος του συνθέτη και θα μας μιλήσει ακριβώς για αυτή τη σχέση, την προσωπική του σχέση. Σας. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Είμαι ο επίλογος εξάλλου του κουαρτέτου αυτού απόψε. Η εξοικείωση ενός φυσικού με το χώρο και το χρόνο είναι δεδομένη. Οι αντιλήψεις που διαμορφώνει είναι αποτέλεσμα αφενός της γνώσης των αρχαίων ονόμων, ανεξίτηλων στο διάβα του κόσμου, και αφετέρου ένα ταξίδι φαντασίας που έχει τόση δύναμη ώστε να παραγκονίζει τη φυσική νομολογία. Είναι πολλές οι φορές που ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο, προσπαθούμε να είμαστε κομμάτι γεγονότων που εκτιμήσαμε και καταστάσεων που ποθήσαμε. Γυρίζοντας πίσω, λοιπόν, προσπάθησα να φανταστώ τη γνωριμία με τον Εύτωνα, τον Δημόκρητο, τον Χάιζενμπεργκ, τον Σκαλκότα, τον Χατζηδάκη. Ταξίδια μέσα από καμπύλες, που οι μαθηματικοί δίνουν υπόσταση γραμμών με περίεργους όρους. Σκουλιπόκοτρυπες, υπερβολές, παραβολές, καρδιοειδείς καμπύλες. Κάπου στο τέλος της δεκαετίας του 70. Μαθεύτηκε πως ο Σταύρος Ξαρχάκος διεύθυνε τη Συμφωνική της Νέας Υόρκης. Χάρηκα πολύ για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Μου άρεσε βλέποντάς το να διευθύνει με εκείνο το απαράμιλο πάθος που σε συνεπέρνει. Συνέχιζα να χάνομαι στον κόσμο της κατανόησης, τον νόμο της φύσης, προσπαθώντας να αντιληφθώ τις νέες ιδέες της φυσικής του 20ου αιώνα. Συντροφιά, η μουσική. Ήταν πολλές οι φορές που πάλευαν οι ιδέες των βιβλίων με τα μουσικά κύματα. Νικητής, τίποτα από τα δυο. Ή και τα δυο. Με συνέπαιρνε ο ήχος, οι νότες, η στίχη, το ποίημα. Έρχονταν ξημέρωμα φωνάζοντας. Στα μάτια φέγγει τ' άστρο της αυγής. Ένιωθα πως τα λόγια του ήταν μόνο για αυτές τις νότες. Μα μόνο για αυτές. Τίποτα άλλο δεν τέριαζε. Μια αβίαστη σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Μεγαλώνεις με αυτό. Δεν αποστασιοποίησε. Είναι μέσα σου. Στο διάβα των χρόνων έβλεπα δηλώσεις, γραπτά, πολιτικές εξάρσεις από ανθρώπους των τεχνών στον υπέρτατο βαθμό. Ποτέ ο Ξαρχάκος. Σπάνιες οι δηλώσεις. Ο σιωπηλός συνθέτης. Μια ανεξήγητη και αγαπητή σεμνότητα. Το γνώρισα πρόσμενα. Η παρουσία του είναι μια έντονη και διαρκής ανανέωση στον ενθουσιασμό της ζωής. Με χίλια ενδιαφέροντα. Ζωγραφική ποίηση, γραφή, επιστήμη, φιλοσοφία. Ηλεκτρίζει, εμπνέει, παρακινεί. Ζωντανεύει χωρίς δεγματισμό με ένα φιλελεύθερο πνεύμα. Οι φίλοι του, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς, συνθέτες και άνθρωποι άσχετοι με τις τέχνες. Ταυτόχρονα όμως, αυστηρός, βλοσιρός, ειλικρινής και καυστικός, έως ότου συναντηθείς με το βλέμμα του. Φωτίζεται με το καινούργιο, με το φρέσκο, με τη δροσιά, με τον έρωτα, με τις φωνές των παιδιών. Η σιωπή μη του σιώνεται για κάποιο λόγο σε ήχους. Σε ήχους και εκφράσει με υψηλά νοήματα. Μη προβλέψει με εκφραστικότητα όμως. Αυτή που αποτυπώνεται στη διαφορετικότητα των έργων του. Είναι άρρηκτα συνδεμένος με την αισθητική και τη λιτότητα του λόγου. Η φύση συμπεριφέρεται άλλοτε σε έναν διακριτό σώμα και άλλοτε σε ένα συνεχές εναρμονισμένο κύμα. Παρόλη τη διαφορετικότητα των ιδιοτήτων, κυριαρχεί η αρμονία με τις εκάστοτε διακυμάνσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται
μέσα από το μουσικό γίγνεσθε του Σταύρου Ξαρχάκου και την προσωπικότητά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Γκίτσιο. Δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο ο συνθέτης θα ήθελε να πει κάτι. Θέλει. Να τον βάλουμε κάπου να φωτίζει το μουσικόπιτο που είμαι. Δεν φωτίζετε, κάντε λίγο. Δεν πειράζει που δεν φωτίζομαι. Φωτίζομαι διαφορετικά εγώ. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους πρωταλήσαντες για τα τόσο ευγενικά τους, αλλά και τόσο αρκετά βαθιά και σοβαρά λόγια που είπανε, όχι τόσο για μένα, αλλά για αυτό που λέμε ποίηση, για αυτό που λέμε ζωγραφική, για αυτό που λέμε τέχνη γενικά. Ξέρετε, η τέχνη στην εποχή μας έχει παρεξηγηθεί τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε που κάθονται εδώ και οι οποίοι έχουν απόλυτη σχέση και τολμώ να πω ερωτική σχέση με αυτό που λέγεται τέχνη και είναι αυτό το οποίο λείπει. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια δηλαδή, ναι. Και είμαι πανευτυχής και θεωρώ μεγάλη μου τιμή που αυτοί οι άνθρωποι είπαν δύο λόγια για μένα. Ξέρετε, και λόγω καταγωγής μου, Λάκων, ναι, μου είναι πολύ δύσκολο να εκφέρω λόγο. Πολύ δύσκολο. Μπορώ να το κάνω βέβαια με κάτι άλλο που το οποίο μου το έδωσε ο Θεός, η φύση, όπως θέλετε να το πείτε, που λέγεται μουσική. Με αυτό μπορώ να το κάνω. Δεν έχω όμως καθόλου αυτή την ευχέρεια την οποία έχουν οι προλαλήσαντες. Γι' αυτό θα με συγχωρήσετε που δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, ούτε στην ιδιοσυγκρασία μου, ούτε είναι στο, τέλος πάντων, στο μυαλό μου. Όσο αφορά το θέμα της ποίησης, πριν από λίγο καιρό κάποιος με ρώτησε με το ταλέντο το οποίο έχω, εντάξει, μισώ τη λέξη ταλέντο, το ταλέντο είναι κάτι σαν... Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη ταλέντο. Προέρχεται και από την λατινική λέξη ταλαντό. Και δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι ένα ατύχημα της φύσης τελικά. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση για ποιο λόγο το θεωρώ ατύχημα της φύσης το ταλέντο. Είναι μια άλλη ιστορία. Με ρώτησε όμως γιατί με το ταλέντο που έχω και δεν γράφω ποίηση και του είπα, έγραψα στα 80 μου. Και τα ποίηματα που έγραψα είναι δύο και είναι δίδυμα.
ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι πίνεις νερό, Ήρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σύντροφο της ζωής μου, την Ήρω, που μου χάρισε αυτά τα δύο μεγάλα ποίηματα. Το Σταύρο και τη Μαρία Ζόλτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, τελειώνοντας, μπορεί να σηκωθείτε. Παρακαλώ την Ήρω Σαΐα, τον Γιάννη τον Κότσιρα, τον Νεοκλή τον Νεοφυτίδη, τον Ηράκλη. Μαέστρο, δεν είστε με τα καλά σας. Ορίστε. Δηλαδή, πραγματικά δεν περίμενα ότι θα εκπλαγώ έτσι και απόψε. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ, διότι μαζί τα κάναμε. Καταρχήν, εξεπλάγεις όταν με γνώριζε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι με αφορμή αυτό που είπες και με αφορμή αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπανε οι τέσσερις υπέροχοι κύριοι που έχουμε τη χαρά να τους έχουμε μαζί μας στη ζωή μας. Μάλιστα το δάσκαλο, όπως λέω εγώ, τον κύριο Γεωργουσόπουλο, τον είχα τρεις φορές δάσκαλο. Και τον Κώστα, τον Κίτσιο, μία. Φυσικό. Λοιπόν, οι άλλοι δύο είναι δάσκαλοι εκ του μακρόθεν. Αλλά ουσιαστικά, πού είσαι, πού χάθηκες. Και δεν σε βλέπω. Ακούσε. Λοιπόν, ο πατέρας μου όταν του ζήτησε το χέρι μου, του είπε, δεν ξέρω, να σκεφτείς τη διαφορά ηλικίας και τα λοιπά. Είσαι μεγαλύτερος από μένα και αυτά, η κόρη μου δεν ξέρω τι έπαθε. Μαγεύτηκε από σένα. Αυτό το πράγμα έχει αυτός ο άνθρωπος. Και δυστυχώς του συγχωρούμε. Και τον αγαπάμε και κάνουμε και κανένα δίδυμο έτσι. Κάνε ένα δίδυμο. Λοιπόν, είναι μια μαγεία ο Σταύρος. Μία και δύο και τρεις. Είναι μαγεία. Αυτό είναι νομίζω ένα μεγάλο του προσόν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς ομιλητές. Θα πω όμως κάτι, είστε πολύ ξενέρο το κοινό. Μίλησαν, είπαν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Τα ακούσατε, σας άρεσαν. Λίγο ένα χειροκρότημα, ένα κάτι. Μα και εμείς πώς θα πάρουμε δύναμη να σας τραγουδήσουμε. Κάτι να γίνει. Ο άνθρωπος εκεί παρουσιάζει. Δώστε λίγο, ξέρετε εσείς.
Είναι ο Ηρακλής Ζάκας στο μαντολίνο και ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο. Sure.
κλαίει η Ανατολή. Μικρό φίλι. Φύγεις, ξένε, άσπρα τα πανιά. Παραμονεύει η λησμονιά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλαίει η Ανατολή.
και πια δε με ρημένο. Μου σκότωσαν τον καημός και πόθος μου κρυφός η νύχτα τον τυλίγει. Τέσσερα σπαθιά και μια λαμπάδα στη γροθιά. Φωτιά να βάλω σήμερα και να το κάψω σίγουρα. Το κόσμο αυτόν παγάπησα και μ' αφήσε και σ' άπησα και σ' άπησα. Στη σπίγκα
πίκρα στα ξερόνισα, το δάκρυ μου κοινώνησα. Και στη ζωή, στη φυλακή, που δεν υπάρχει Κυριακή, ποτέ μου δεν λησμόνησα, η μοναξιά τη φώνησα, τη φώνησα. Να μου ζεστάνεις την καρδιά, με πέταξες αλίμονο στο μαύρο καταχύμονο, με πρόδωσες και με φτύσες, χαρά και ξεφτύσες και ξεφτύσες. Πού να βρω τέσσερα κεριά και στην ψυχή μου σιγουριά, φωτιά να βάλω γρήγορα και να το κάψω σήμερα. Τον κόσμο αυτόν παγάπησα και μ' άφησε και σ' άπησα και σ' άπησα. Εγώ δεν είμαι από τη Λακωνία, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω να λέω πολλά. Απλά θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή στη ζωή μου που ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα μουσικά, παιδικά, εφηβικά και ενήλικα χρόνια μου, να με καλεί να τραγουδήσω δίπλα του. Και με έμαθε μέσα στην τρελή αυτή ζωή που κάνουμε εμείς οι τραγουδιστές, μέσα στις τρελές και εκοφαντικές εντάσεις, το πόσο δυνατός και εκοφαντικός είναι ο ψιθύρος. Γιατί για μένα ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι η δύναμη του ψιθύρου και ξέρει πολύ καλά τι εννοώ, και ειδικά όσοι έχουν παρακολουθήσει δικές του συναυλίες. Και γι' αυτό το λόγο, πραγματικά, τον ευχαριστώ για την ειρήνη που έχει φέρει στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Έβαλε ο Θεός
παλικάρι στα σπάκια κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε μια του φεκιά. Της γενιάς μου βασιλιά μη κατέβεις τα σκαλιά και σαν θάνατο νερό να νικήσεις το καιρό. Μα παρετεί ανάσα μου
φυσάει και βρέχει. Πρωτόμαγιά με το σουγιά χαράξαν το φεγγίτι και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν από το σπίτι και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόνια να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια να περνά και το φωνιά. Γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω, μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό. Νυν και αΐ μες στη ζωή σε είχα ραξοπόλη, μα μια να βγει στη μαύρη γη σε σόρια σε το πόλι. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια να περνά και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγαν το κεφάλι σαν όχια. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην κοκκινιά είδα το πόγια το ληστή και το φωνιά. Του είχαν δέσει στο λαιμό του μια τριχιά και του πατάγαν το κεφάλι σαν όχια. Τραγούδια π' αγαπάς να λέω. Αναμένω καρβουνάκι
Βρες αγάπες άλλες, πώς μου να χαρείς. Τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά, αχ, είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά.
κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή. Μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δείχτη. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δείχτη. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε πτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε «Δώσ' μου πονηριά» κι άλλοι το λένε «Της πρώτης άνοιξης αγάπη». Άλλοι το λένε «Κάτω κόσμου πονηριά» κι άλλοι το λένε «Της πρώτης άνοιξης αγάπη». Αν κάποτε στα μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής. Πάλι. Είστε φανταστικοί.
ποτίσω με ένα δάκρυνο αλμύρο τον καιρό. Πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά περιστέρια γέμισε η αυγή τον ουρανό. Ψιθυριστά, όπως μου έχεις πει. Έλα, Ηρώ. Ήτανε μια φορά μάτια και ένα καιρό. Μια όμορφη κυρά άρχοντισσα να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή το κυρί της προσμένη βράδυ. Ένα Σαββάτο βράδυ, καλέ, μια Κυριακή. Το φεγγάρι, καλέ, καλέ, παρακαλέ. Είναι μου φώτισε το φεγγάρι. Yeah.
Απόψε του Θωμά να σου παίξω μπαγλαμά. Να κατέβουν οι αγέλη να χορέψουν τσίφτε τέλη. Να κατέβουν οι αγέλη να χορέψουν τσίφτε τέλη. Κι αμέρα κλώθεις πολύ και σ' αρέσει το βιολί. Με βιολί σαν τουροβιολί να χορέψουν οι διαβόλοι. Με βιολί σαν τουροβιολί να χορέψουν οι διαβόλοι. Θα σου κόψει τη μηλιά του Γιωργάκη δοξαριά. Θα σου κόψει τη μηλιά η Μαρίκα με το τέφι. Θα γελάει και θα σου γνεύει η Μαρίκα με το τέφι. Θα γελάει και θα σου γνεύει. Θα γελάει και θα σου γνεύει η Μαρίκα με το τέφι. Θα γελάει και θα σου γνεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μονεβασίτης ήταν, νομίζω ήταν ο πρώτος ομιλητής, έτσι. Θα σου πω λοιπόν ένα, δεν είναι ανέκδοτο. Γιατί εκεί είπε κάτι για τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θοδωράκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, είχαν πάρει μια συνέντευξη από τον Γρηγόρη τον Πυρικότσι, κύριε Γεωργουσόπουλε. Και είχαν ρωτήσει τον Πιδικότσι, κύριε Πιδικότσι, πέστε μας για το ελληνικό τραγούδι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι, τέλος πάντων. Και ο Γρηγόρης ο Πιδικότσι είπε, ο Μίκης Θοδωράκης είναι ο πατέρας, νομίζω στις εικόνες είχε γίνει αυτό, ναι. Ο Μάνος Χατζηδάκης η μητέρα, ναι, η μητέρα.
και ο Σταύρος Αρχάκος το παιδί. Μάλιστα. Όταν το διάβασα εγώ, πήρα το Μάνο στο τηλέφωνο. Εμπός. Του λέω, μητέρα, αν να χαθείς, μου λέει και μου κλείσε το τηλέφωνο. Καληνύχτα.